οι ανεμογεννήτριες θα περάσουν πάνω από τα πτώματα. Στα όπλα λοιπόν, στα όπλα, όλοι λοιπόν στον αγώνα, όλοι στον αγώνα. Βαθύτατα συγκινημένος για την ενότητα των τοπικών αρχόντων και του λαού. Ο Θεός μας έταξε σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο που είναι το μικρόν Άγιον Όρος των Κυκλάδων με τα 7 εν ζωή μοναστήρια. Μας έταξε εδώ για να φυλάσσουμε αυτήν τη μεγάλη κληρονομιά όπου κληρονομήσατε οι περισσότεροι από μας και που εμείς ταχτήκαμε εδώ σε αυτόν τον ωραίο τόπο όπου ο Όσιος Φιλόδεος ο Ζερβάκος περιγράφοντας τις ομορφιές του νησιού αυτού τις παρέβαλε με τις ομορφιές των Αγίων Τόπων. Παραλάβαμε μία κληρονομιά την οποία αγαπούμε, την οποία αγαπήσαμε από τα νεανικά μας χρόνια. Τούτη η γη μυρίζει θυμάρι, ρίγανη, φασκομιλιά. Τόπος που ευωδιάζει. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να την παραδώσουμε και να την κάνουμε ένα βιομηχανικό πάρκο. Και μη παραμυθιαζόμαστε πια. Αρκετά παραμυθιαστήκαμε. Έτσι μας πλησίασαν στη Λογοβάρδα και μας είπαν ότι οι ανεμογεννήτριες που θα στηθούν θα κάνουν το θόρυβο που κάνει ένας ανεμιστήρας. Και δυστυχώς, αφού μπήκαν και τοποθετήθηκαν, δεν κάνουν το θόρυβο ενός ανεμιστήρος, αλλά κάνουν τη ζωή ανυπόφορη όλων των κατοίκων των Καμαρών. Συμμετέχουμε στην αγωνία και στον πόνο των Καμαριωτών, αλλά συμμετέχουμε και στον αγώνα να μην μετατραπεί το ιερό νησί της Πάρου, να μην μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενεργείας. Εμείς οι απόγονοι τέτοιων ηρωικών μορφών να παραδώσουμε την πατρίδα μας, να παραδώσουμε την Πάρο μας, να την παραδώσουμε στα χέρια εσχρών εκμεταλλευτών οι οποίοι δια τα τριάχοντα αργύρια δεν διστάζουν να θυσιάσουν ένα ολόκληρο νησί, έναν ολόκληρο λαό και να τον κάνουν μετανάστε, να τον αναγκάσουν στη μετανάστευση. Γιατί όταν γίνει το αιωλικό πάρκο, κανένας, μα κανένας απολύτως δεν θα μπορεί να σταθεί εδώ πέρα. Φτάνει πια το παραμύθιασμα. Εμείς στεκόμαστε στις επάλξεις του αγώνος. Οι πατριώτες μας, οι πρόγονοί μας που μας χάρισαν την ελεύθερη πατρίδα, είχαν σαν σύνθημα ελευθερία ή θάνατος. Και εμείς οι νεότεροι αυτό το σύνθημα πρέπει να έχουμε. Οι ανεμογεννήτριες θα περάσουν πάνω από τα πτώματά μας. Αντί να μας διώξουν από το νησί, θα προτιμήσουμε να ταθούμε εδώ αγωνιζόμενοι ηρωικά για να μην πατήσουν το πόδι τους οι εχθροί αυτοί της Πάρου, οι οποίοι μας αναγκάζουν να θυσιάζουμε ακόμη και τη ζωή μας. Θυμάστε τι έλεγε το παλικάρι εκείνο του Βόλου της Δημητριάδος, ο Ρήγας ο Φεραίος. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτό το σύνθημα, αδελφοί, να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και αν είμαστε έτσι ενωμένοι με μια γροθιά, γιατί προσπαθούν να μας διαλύουν. Δεν είναι το θέμα πολιτικό, είναι το θέμα τοπικό. Και όλοι μαζί, όλοι θα αγωνιστούμε για αυτή την αλήθεια. Καλύτερα λοιπόν μια ώρα ελεύθερη ζωή σε αυτό το όμορφο νησί,
Παρά χρόνια εδώ να ζούμε κάτω από τον καταιγισμό όλων αυτών των καταστροφών που πρόκειται να γίνει. Στα όπλα λοιπόν, στα όπλα, όχι τα όπλα αυτά που σκορπίζουν θάνατο, αλλά στα όπλα αυτά τα οποία θα χαρίσουν στο νησί μας την ελευθεριά, θα χαρίσουν στη νησί μας, θα διατηρήσουν, θα επιτρέψουν στο νησί μας να διατηρήσει αυτή την ομορφιά που ο Θεός και η Παναγία Μητέρα χάρισε στο νησί μας. Όλοι λοιπόν στον αγώνα, όλοι στον αγώνα, μικροί, μεγάλοι, γέροι, νέοι, μη μείνει κανείς από πίσω. Λευτέρα νησιά, χωρίς αιωλικά, ούτε στην Πάρο, ούτε πουθενά.